καθημερινότητά μας. Σε αυτή την ιδιαίτερη εκδήλωση που συγκεκριμένουμε με τον πρωινό τύπο. Μία εκδήλωση που αρχικά κανείς αναρωτιέται γιατί να χρειάζεται να γίνει εδώ. Εδώ, γενικά στην Ελλάδα. Όλοι μας, λίγο πολύ, βαπτισμένοι επισήμως χριστιανή ορθόδοξη, έχουμε κάποια στιγμή την ευκαιρία να απολαμβάνουμε τον Λόγο του Θεού και όμως κάθε μέρα καταποτιζόμαστε. Κάθε μέρα χανόμαστε, κάθε μέρα πεπιζόμαστε και αναρωτιέται κανείς αυτή τη στιγμή γιατί να χρειάζεται να καλωσορίσουμε έναν άνθρωπο από το εξωτερικό να μας μιλήσει για έναν Θεό που λίγο πολύ τον έχουμε γνωρίσει για να πάσχει μας. Ειδικά σε ένα σχολείο είναι πολύ αναγκαίο αυτό. Γιατί το συγκεκριμένο άνθρωπο, παρόλο που τελικά στα λόγια του θα καταλήξει σε όλα αυτά τα σοφά που ακούμε όσα χρόνια ζούμε, έχει την ιδιομορφία ότι δεν έχει ζήσει μια αποστηρωμένη ζωή. Ο κύριος ο Κλάους, γιατί του αρέσει ο Νίκος, θα μας μιλήσει για κάποια πράγματα που αφορούν τη ζωή του. Έτσι, μέσα από βιωματικό τρόπο, θα μας πει πως έψαξε από διάφορες θρησκείες την αληθινή έτσι, αγάπη. Την αγάπη η οποία τον οδήγησε τελικά στον χριστιανισμό. Από βιώματα θα μας τα πει αυτό. Θα ρωτήσουμε λοιπόν τι ακριβώς κάνει σήμερα εδώ ο Κλάους. Βέβαια. Κλάους, what exactly are you here to talk to us about today? I'm talking about the story how I became Orthodox. And because Greece is Orthodox and German ex-hippie is not Orthodox very often and I'm telling that story. Λοιπόν, μιλάω για το πώς κατέληξα να γίνω Ορθόδοξος. Οι Έλληνες είναι Ορθόδοξοι και θέλει να μας μιλήσει για αυτά τα πράγματα τώρα. Ο κύριος Κλάους βέβαια είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από πάρα πολλές θρησκείες. Σωστά, σωστά, έχει περάσει. Θα το ρωτήσουμε λοιπόν για αυτό το πέρασμα. Mm-hmm. Klaus, could you tell us a bit more about how you passed through different religions and ending up in Christianity? Yes, what I'm saying tonight in 2 hours, I will tell you now in 1 minute. Ότι θα πει απόψε σε 2 ώρες, θα μας το πει μέσα σε ένα λεπτό τώρα. As a child, I was sexually abused by a Roman Catholic priest for 7 years. Σαν παιδί, κακοποιήθηκε για 7 χρόνια από έναν ρωμαιοκαθολικό παπά. Από τη ερώτηση στο τι είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός, απαντήθηκε με κάποιον πολύ εσφαλμένο τρόπο, πολύ κακό τρόπο. And that's why I first of all tried in the Muslim countries. I was traveling for 12 years. Γι' αυτό πρώτα πήγε στις μουσουλμανικές θρησκείες, για 12 χρόνια έψαξε σε αυτές τις θρησκείες, για κράτη σαν το Μαρόκο μέχρι την Ινδονησία. And then I found that Islam is a religion of legalism, and when you steal, they cut your hand. So it was not love. Και κατέληξε να βλέπει, να δει ότι ο Ισλαμισμός ήταν μια θρησκεία η οποία είχε να κάνει με την εκδίκηση, όπως με το όταν κλέβεις κάτι σου κόβουν το χέρι, με την ποινή. Πώς κατέληξε λοιπόν στην Ορθόδοξη? Τελικά γνώρισε τον πατέρα Σοφρόνιο, έναν Ορθόδοξο ιερέα. And he was a model of love. Και ήταν ένα πρότυπο αγάπης. Η αγάπη του ήταν τόσο δυνατή και έτσι κατάλαβε ότι είχε μπροστά του ένα πρότυπο της αγάπης, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ο πρέσβης ουσιαστικά της αγάπης. And that was convincing to become Orthodox myself. Και έτσι κατέληξε να πείθεται ότι αυτός έπρεπε να γίνει Ορθόδοξος. That is about 30 years ago. Αυτό είναι πριν 30 χρόνια περίπου. And I never regretted that step because it brings me to God. Ποτέ δεν μετάνιωσε για αυτό το βήμα, γιατί αυτό είναι που τον οδήγησε τελικά στο Θεό.